και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων του Θεού Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ πλεών των οδηπόρων των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Ελέησον. Υπέρ του ρηστήνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμήν και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και πεθάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Παρά Κύριο έγινε το αυτή και έστει θαυμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε, ετου Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσχύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο, το μεγαέλεος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε, εις Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσχύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο το μέγα έλεο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος αποκρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επί γης πεφανέρωτε, Θεός ένας ηγητο ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, ερεϊσόν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών του κράτους και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αναβλέψασε του τάφου την είσοδον και την φλόγα του αγγέλου μη φέρουσε. Εμυροφόρε εν τρόμο εξίσταντο λέγουσε. Άρα εκλάπη ο τολιστή ανοίξας παράδεισον. Άρα ηγέρθη ο και προπάθους κηρύξας την έγερσιν. Αλήθως ανέστη Χριστός ο Θεός της ενάδη παρέχων ζωήν και ανάσταση. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. By your voluntary will, O Savior, you endured the cross. In a new to mortal man buried your body, O Lord, who by a word had created the universe. Death, the ancient foe, was restrained by you and forcefully deprived of the spoils it had. And all the souls in Hades sang and glorified your resurrection, which gave them life. Christ, the giver of life, has risen, and he abides forever. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατεπλάγιος ήφ το υπερφύση θεωρών και λαμβανέν εις νουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε. Βάτων εν πυρή ακαταφλέκτων ράβδων άρων τη βλαστήσασα και μαρτυρών ομνίστων σου και φύλαξ της ιερεύση νεκρά βγάζε παρθένος θήκτη και μετά τόχων πάλι μένει παρθένος. You rose as immortal Savior from the netherworld, and with yourself you also raised your world by your resurrection, O Christ our God. Mightily you shattered the power of death, O Master. Merciful Lord, you showed to all the resurrection. Therefore we glorify you, only benevolent God. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και την πέτρα προσελθών, έθα η πέτρα της ζωής, λευχή μονόν ανεκρά βγαζέτες κλεούσες. Πάψες θεήμις της τρινόδους κραυγής, έχουσε αΐ το ευσυμπάθητον, ον γαζητήτε κλεούσε, θαλσίτε ως αληθώς εξεγείερτε. Διό βοάτε της Αποστόλης ότι ανέστη ο Κύριος. Now and ever into the ages of ages, Amen. O pure Virgin, all the hosts of holy angels were amazed at the awesome mystery of your pregnancy and birth, of He whose simple command holds all things together. Is held in your embrace as a mortal babe. The pre-eternal word accepts an origin, and he is nursed who nourishes the whole world in his ineffable kindness. And they extol you and glorify you, who are truly Theotokos. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε ενεκρής λογισθέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον αδάμε γύραντα και εξαδού πάντας, ελευθερώσαντα. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Why do you mingle the ointments with your tears full of pity, O women disciples?
Thus the angel who was shining in the tomb cried to the myrrh-bearing women, see for yourselves the empty tomb and understand that the Savior has risen from the sepulchre. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, πλοίαν πρωί, μυροφόροι έδραμων προς το μνήμα σου θρηνολογούσε, αλλά πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρηνού ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε, την αναπαύση την Ανάσταση δε Αποστολής είπατε. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. When the myrrh-bearing women had come with their spices to your sepulchre, O Savior, they heard the voice of an angel clearly speaking to them. Why do you account among the dead the one who lives? For as God, he has risen from the sepulchre. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος, Άγιος, Αγίος η Κύριε. With now and ever and to the ages of ages, Amen. Giving birth to the giver of life, O Virgin, you delivered Adam from sin, and to Eve you have rendered joy in place of sorrow. He who from you became incarnate God and man has directed to life him who fell from it. Alleluia, 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 doxa si o Theos. Alleluia, 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 glory to you, O God. Alleluia, 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 doxa si o Theos. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης σε Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβω και σώσον σωτήρ μου. You the haters of Zion shall be put to shame by the Lord Almighty, for as grass in the fire you shall all be withered. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ύψουτε λαμπρύνετε τη τριαδική μονάδη ιεροκριφείο. I have cried to you, O Lord, from the depth of my soul with fervor. Let your divine ears be attentive to me. Επί των Κύριων ελπίδα πάστης και εκτιμένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. By the Holy Spirit, the streams of grace are flowing, watering all of the creation, granting life upon it. Η καρδία μου προσέλογε υψωθήτω,
και ουδέν θέλξη με τον του κόσμου τερπνών προς χάμε ζηλίαν. Whereas one has filial affection for his mother, for the Lord we ought to have a love even more fervent. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι Θεογνωσίας πλούτος θεωρίας και σοφίας, πάντα δάρεν τούτο τα πατρώα δόγματα, ο λόγος εκαλύπτει. Arise, O Lord, help us and redeem us because of the glory of your name. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς εν εκεν της δόξης του ονόματός σου. Ο Θεός εν της σωσήν ημών οικούσαμεν. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς εν εκεν της δόξης του ονόματός σου. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, θαλάσσις το ερυθρέον πέλαγος, αβρόχης ίχνεση, ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως χερσή, του αμαλίκ την δύναμη, εν τη ερήμο ετροπόσατο. Glory to your holy resurrection, O Lord. O Master, you remedied our ancient fall when you were lifted up. You cured our utter ruin at the tree by the pure and immaculate tree of your all holy cross, O Lord, who are almighty and benevolent. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εν τάφος σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλλήστου, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Holy Theotokos Eivas, the Father, so will them by the Holy Spirit, without seed you conceive, the Son of God, and bore him in the flesh, whom the Father begot without a mother, and whom you brought forth without a father for the sake of all. Αγία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, ταυτήν την φωτοφόρον, μνημίσου γεραίροντας Θεόν ημφέ, φωτισμόν μη παράσχου, της ψυχής μου το σκότος διώκοντα. Saints of God, intercede for us, having dedicated yourself entirely to your Creator from when you were in swaddling clothes, you burned away the passions of the body by the fire of self-control. Αγία του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ύψος προς μαρτυρίου, μάρτης ανηνέχθης, ωφελήσεσαι της σαρκός και θαλάμων, νοητών ως παρθένος ηξίωσε. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and ever and to the ages of ages. Amen. We honor you, O maiden, the heavenward ladder, in whom God has made mortals heavenly. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου, Χριστέ κράσουσα. Σημού ισχύς, Κύριε, και καταφυγή και στερέωμα. Glory to your holy resurrection, O Lord, the Savior whom we perceive to be the tree of life, the true vine himself, was on the cross crucified to all pouring out immortality. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ως μέγας, ως φοβερός,
ως του άδου καθολών φρίαγμα και ως Θεός αυθαρτός νυν σωματικός εξεγείγερτε. Χριστόλη Θεοτόκος Εύας, through you only we on earth procure divine and supernatural gifts. O Holy Mother of God, therefore we salute you and sing rejoice. Αγία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, είστε το προβήματος τυραννικού Χριστόν, δόξαζε τον ποιητήν, πάντων και δεσπότην, Θεόν λόγον κηρύττουσα. Saints of God, intercede for us, a beautiful inner heart, having been added to your visible appearance. Glorious one, it showed you as most beautiful to those who saw you. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όλβον αναφέρετον, τον ιαμάτων σι δίδωση, κόρη Χριστός, σι Αναστασία, την πτωχή ανηγάπησας. Now and ever and to the ages of ages, amen. Born up the wood of my offenses by the fire of your intercessions, Mother of God, and bring me the divine due of their remission. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Κύριε, ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκπρέφου στο Θεό, ανετέθη σωσία, νεκρός σας σαρκός, εγκρατεία στα πάθη, εις ύψουν διανέδραμες, μαρτυρίαν περίδοξον, εν αθλήσεσα, Αναστασία νομίμως και τον δράκοντα, καταβαλούσα εις χάος, δύναμη του Πνεύματος. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and ever and to the ages of ages. Amen. We hear you, O Virgin, who are the bush which Moses saw unburned, the mountain of God, the holy cloud, the undefiled tabernacle, the God-receiving table, the palace of the King on high, and the all-luminous and impassable gate. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, Συ Κύριε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και Συ τη δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Σωτήρ και Ρίστης μου από το τάφο ως Θεός ανέστησεν, εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδου συνέτριψε, και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος. Και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου, και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα, τη δυνάμη τη αυτού τον άδειν τε νεκρώσαντα, και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα, και τον Αδάμ συνδιέβα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες οι γενείς, ευχαρίστως βοώντες ένος εκτενός, αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης,
Ανέστη τριήμερος. Θεός και Δεσπότης, Ανέστη τριήμερος. 29η του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Οσίου Μάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αβραμίου και Μαρίας της Ανεψίας αυτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μάρτυρων Κυρίλου, Μίνη και Μινέο. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Σάββας ο Στρατιλάτης ένθεν κακήθην κινδυθείς τελεούτευ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίας Μητρός ημών Άνης της μετονομαστήσης Εφημιανός. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτίνης. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, του εξπάρτης της Ατιλίας καταγωμένου εν μουντανίης δε μαρτυρισάντους. Μνήμη του Νέου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, του εσφυγμενήτου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. On October the 29th, we commemorate the holy monastic martyr Anastasia the Roman. On this day, we commemorate our devout father Abramius and his niece Maria. On this day, we commemorate the holy martyrs Cyril, Menas, and Menaeus. On this day, Saint Savas the Commander died when he was run through from front and behind. On this day, we commemorate our devout mother Anna, who was known as Ephemianus. On this day, we commemorate the holy martyr Melitene. We commemorate the holy new hieromartyr Athanasius of Attalia, Sparta, who witnessed in Mountania. We also commemorate the new monastic martyr Timothy, a monk of Esphigmenal Monastery on Mount Athos. By the intercessions of your saints, O God, have mercy on us. Amen. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομαι τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Ουσούς υμνολόγους Θεοτόκεν Ιησούσα και αυθόνος πηγή θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερεώσον και εν τη θεία δόξη σου Στεφάνων δόξης αξίωσον. Την ανεξιχνίαστον θείαν βουλήν της εκ της Παρθένους σαρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Σαββακούμ κατά νόν εκράβγαζε δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη θεία δόξη σου, σιγάρα πυρόγα με παρθένε, έσχες εν μήτρα των επί πάντων Θεών, και τέτο κασα χρονών ιών, πάση τη συμνούσισε, σωτηρίαν βραβεύοντα. Την θείαν ταυτήν και παντιμών, τελούντες εορτήνι θεόφρονες, της Θεομήτωρος, δεύτε τας χείρας κροτήσομεν, τον εξαυτίστε χθέντα Θεόν δοξάζονται. Που και λάτρεψαν τη κτήση Θεόφρονες παρά τον κτήσαντα αλλά πυρός απειλή Ανδρίος πατήσαντες χέροντες έψαλον υπερήμνητε των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν
και προσκυνούμεν τον Κύριον, παιδά σε βαγίσεν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου, διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, νυν δεν εργούμενος. Την οικουμένην άπασαν, αγυρυψαλούσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνα. Του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Εν εσάτω πνοή. Πάση εν εσύ τον Κύριον. Αξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών. Επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσεν δε ούτως. Ήσαν ο μου Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος υπάγω αλιεύει, λέγουσιν αυτόν, ερχόμεθα και ημείς συν σύ, εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον, ευθύς και εν εκείνη την ικτιεπίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστειν ο Ιησούς εις το Αιγιαλόν, ουμέν τι είδησαν οι μαθηταί ότι Ιησούς έστειν. Λέγει ουν αυτής ο Ιησούς παιδεία, μύτη προσφάγιον έχετε. Απεκρίθησαν αυτόν που ο δε είπεν αυτής βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και βρίσετε ευαλωνούν και ουκέτην αυτόν ελκύσε ίσχυ. Ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων λέγει ο μαθητής εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο ο Κύριος έστειν. Σίμωνουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος έστειν. Τον επενδύτην διεζώσατον ειν γαργυμνός και έβαλον εαυτόν εις την θάλασσαν οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον που γαρίσαν μακράν από της γης αλλώς από πηχών διακοσίων σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων όσον απέβησαν εις την γην βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον λέγει αυτής ο Ιησούς ενέγκατε από τον οψαρίον, όν επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης μες των ηχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων, ούκ εσχίστη το δίκτυον λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε, ουδείς, δε τόλμαν το μαθητόν εξετάσε αυτό. Σύτηση ειδότες ότι ο Κύριος έστει. Έρχεται ουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού. Εγερθείς εκ νεκρών. Δόξα σοι, Κύριε,
δόξα σοι. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God, apart from you we know no other, we call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross joy has come to the whole world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection. For having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξαλείψον το ανομήμα μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίσαν, όπως ανικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτηρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσας μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέαν, τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Άρδιαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι η αιμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Κρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη Σύριαν έδωκα άνοδο καυτώματα του και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης,
αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότε αν Ιησούσι, επί το θυσιαστήριον σου μόσχους, και λέγησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Γεννήν και Αγίπ και Χριστούς αιώνας των αιώνων να μην, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξαλείψον το ανώμημά μου. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε εδώ και ημίν την αιώνιον ζωήν και μεγά ελεό. Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτερμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξου και κατάπεψον εφημάς τα λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου, δυνάμει να σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεμφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασίλειου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, το ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής, Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Οσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Οσίων Αβραμίου και Μαρίας της Ανεψιάς αυτού, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αϊν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ, την αδιαφόρος θεολόγος εκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Δούγαρα από τον ίν, μακαρίουσι με πάσε έγενε. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίσε μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίησε κράτος εμπραχιώνει αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διάν ηα καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήν. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντας ενέπλησεν αγαθών, και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφήμ την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. You are honored more than the cherubim, and you have more glory when compared to the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, the very Theotokos, you do we magnify. Πάπας ye genis. Σκυρτά το πνεύματι λαμπάδου πουμένος πανηγυρίζε το δε
αηλωνών φύσης Ιερέρουσα την ιεράν πανηγύριν της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεοτό και αγνή αι Παρθένε. Κυρίου Δεϊθόμενος, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάριτη, της Παναγίας, Χράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' τη δόξα να αναπέμπωσε το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υπόποδιο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί Τιβεριάδος θάλασσα συν πεσίζε ευεδεύου Ναθαναήλ το πέτρωτε συν δυσίν άλλης πάλε και θωμάν είχε προσάγραν η Χριστού τη προστάξη εν δεξής χαλάσσαντες πλήθος ηλκών ηχθείων ον Πέτρος γνούς προς αυτόν εν είχε το εις το τρίτον φανείς και άρτον έδειξε και ηχθήν επανθράκον. Fervently pray the Lord who rose from the tomb on the third day, a virgin on behalf of us, who call you blessed, O Lady, and sing your praises with longing, for we are all relying on you to keep us safe and sound. We have you interceding with him for us. We are your inheritance and your servants, O Theotokos, and we all look to you for assistance. Πασαπνοήμ εν εσάτο τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν δις υψίστης συ πρέπει ύμνος το Θεό. Praise him, all you his angels.
all you his hosts. It is fitting to sing a hymn to you, O God. Του πείσεν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή πάση τη σωσής αυτού, ο σταυρών υπομείνας και θάνατον και ανάσταση εκ των νεκρών. Παντοδύναμε Κύριε, δοξαζομέν σου την Ανάσταση. Praise God in his saints, praise him in the firmament of his power. By your cross you freed us from the ancient curse, O Christ, and by your death you neutralized the devil who tyrannized our nature, and by your resurrection you filled the whole world with joy. Therefore we sing to you who rose from the dead. Glory to you, our Lord. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, το σταυρό Χριστέ σώτη, οδήγησον ημάς επί την αλήθειάν σου και ρίσε ημάς των παγίδων του εχθρού. Ο Αναστάσε των νεκρών αναστήσον ημάς, πεσόντας τη αμαρτία, εκ την αστυχήρα σου, φιλάνθρωπε Κύριε, τη πρεσβεία των Αγίων σου. Praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre, never parting from the Father's bosom, only begotten Logos of God. You came to earth for the sake of humanity, and without change became man, and in the flesh you endured the cross and death, remaining impassible in divinity. As the only Almighty Lord, you rose from the dead, and you granted immortality to the human race. Εν είτε αυτόν εν τί πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων θάνατον κατεδέξω σαρκή, ημών αθανασίαν πραγμάτες άμενος σωτήν και εν τα φώκησας. Ειν' αείμας ελευθερώσεις, συναναστήσας σε αυτό παθέν μω παθόμενος άνθρωπος, αλλά να στάσος Θεός δια τούτο βόμεν, δόξαση ζωοδότα Κύριε μόνε φιλάνθρωπε. Praise him with respect.
resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. As your cross stood on Calvary, O Savior, the rocks were split. As a mortal, you were laid in the sepulchre, and the doorkeepers of Hades quaked. By your resurrection, O Savior, you neutralized the force of death and granted incorruption to all the dead. Lord and giver of life, glory to you. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Επεθύμησαν γυναίκες ειδήν σου την Ανάσταση, Χριστέ ο Θεός. Ήλθε προλαβούσα Μαρία η Μαγδαληνή, εύρε των λίθων από κυλισθέντα του μνήματος και των άγγελων, καθεζόμενων και λέγοντα, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών. Ανέστη ως Θεός, ή να σώσει τα σύμπαντα. I will give thanks to you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your wondrous things. So where is Jesus, whom you thought you were guarding? Tell us, O leaders of the Jews, where is he who was laid in the sepulchre, the stone of which you sealed? Give up the dead man, you who rejected life. Give up the buried corpse, or believe in him who rose from the dead. Even if you try to cover up the Lord's resurrection, the stones will shout, especially the one that was rolled back from the sepulchre. Great is your mercy, great is the mystery of your plan for our salvation. Glory to you, our Savior. Επί το χωρισμό
Ιησούς Χριστέ ημάθητε. Προσεργασίαν ετράπησαν. Και πάλιν πλοία και δίκτυα. Και πάλιν πλοία και δίκτυα. Αλλά σοι σώτερ εμφανιστείς, ως δεσπότης πάντων, ως δεσπότης πάντων, δεξής τα δίκτυα και λεύεις βαλή, δεξής τα δίκτυα και λεύεις βαλή. Και είναι ο λόγος έργων ευθύς. Και είναι ο λόγος έργων ευθύς. Και πλήθος των ικθείων πολύ. Και πλήθος των ικθείων πολύ. Και δείπνων ξένων έτοιμων εν γη. Και δείπνων ξένων έτοιμων εν γη. Ου μετασχόντων τότε σου των μαθητών. Ου μετασχόντων τότε σου των μαθητών. Και ημάς νυνότι νοητός κατεξίωσον. Και ημάς νοητός κατεξίωσον εν τρυπήσε. Φιλάνθρωπε, Κύριε. Φιλάνθρωπε, Κύριε. Και εσύ στο κοινό δόξου προφήτη του και βαπτιστού Ιωάννου. Both now and ever, and to the ages of ages, Amen. You are supremely blessed, O Virgin Theotokos, for through him who from you became incarnate, Hades has been captured and Adam has been called back. The curse has been killed and Eve has been freed. Death has been put to death and we have been brought back to life. Therefore we extol him and cry out, O Christ our God, you are blessed, for so was your good pleasure. Glory to you. Δόξα σοι το δείξαν τι το φως, δόξα εν υψίς της Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you.
We give thanks to you for your great glory. Κύριε Βασίλε, εφουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Of God, Son of the Father, you who take away the sins of the world, have mercy on us, you who take away the sins of the world. Πρόσδεξε την θέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. For you alone are holy, you alone are Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε, και εν έξω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Vouchsafe, O Lord, this day that we be kept without sin. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Let your mercy be on us, O Lord, as we have set our hope on you. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Lord, you have been our refuge from generation to generation. I said, Lord, have mercy on me. Heal my soul, for I have sinned against you. Κύριε, προσε κατεφύγων, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. For with you is the fountain of life, in your light we shall see light. Παράτηνον το ελεόσου της γήνος πους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. God, holy, mighty, holy, immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. The Father and the Son and the Holy Spirit. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. Holy immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Σήμερα
ημέρων σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσωμεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών, καθελών γαρ των θανάτων, των θάνατων, τον οίκωσε δοκέν ημίν και το μεγά ελεόν. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθην ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλέον των οδηπόρουντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, Αγία Θεοτόκε, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ό,τι πρέπει, συ, πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης, του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα στα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού
πάντων δεσπόζει τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace let us pray to the Lord. Lord have mercy. Help us, save us, have mercy on us and protect us, O God, by your grace. Lord have mercy. Commemorating our all holy, pure, most blessed, glorious Lady the Theotokos. And ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For yours is the dominion and yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul, I will praise the Lord in my life. I will sing to my God while I have my being. Save us, O Son of God, who rose from the dead, as we chant to you, Alleluia. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, Αλληλούια. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to generation after generation. Save us, O Son of God, who rose from the dead, as we chant to you, Alleluia. Ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, η Αλληλούια. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Only begotten Son and Word of God, you who are immortal, and did condescend for our salvation, to become incarnate of the Holy Theotokos and ever Virgin Mary, without change becoming man, who were crucified, O Christ our God, by death, trampling down upon death. You who are one of the Holy Trinity, glorified with the Father and with the Holy Spirit, save us. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν ένα πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Των Φεδρών της Αναστάσεως κήρυγμα
εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθήτριε. Και την προγονική απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον. Εσκύλευτε ο θάνατος, πηγεύθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο, το μεγά έλεος. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη. When the women disciples of the Lord heard the angel joyously proclaim the resurrection, they cast aside the ancestral verdict, and boasting in glory, they said to the apostles, "Death has been despoiled, Christ has risen, granting the great mercy to the world." Sophia. Της Αναστάσεως κήρυγμα, εκ του Αγγέλου μαθούσε, του Κυρίου μαθήτριε, και την προγονική απόφαση να απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος το κόσμο το μεγά έλεο. Ασκήσει εκλάμψασα ως περ Παρθένος σεμνή, αθλήσας εμάς, αθλήσεως εμάς ειν την της αγνίας στολήν, εν Θεός εφήνιξας, όθεν Αναστασία, ως σωσία και μάρτης, χάριτας η αμάτων απαστράπτης των κόσμων, πρεσβεύουσα το σωτήρι υπέρ των ψυχών ημών. Ζωής της φθυρωμένης λοιπόν τας απολαύσης, εν την το μελώνων ελπίδην, Αβραμιέ Θεοφόρεμ, ως Υιός εβίωσας εν γη, και χρίσμαν υπεδέξον ιερών, δια τούτος του λόγου μισθαγωγός, κατηβγήσας τους βόντας, δόξα το δεδοκό της ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντίν, δόξα το ενεργούν τη δία σου, πάσιν η άματα. Υπομονή σου, εκτίσω των μισθών σου, Πατερόσιε, τες προσευχές αδιαλείπτος εν καρτερίσας,
τους πτωχούς αγαπήσας και τούτης επαρκέσας, αλλά πρεσβεύε Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμων μακάριε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εχθρού γαρτας παγίδας συνέτριψε, και ως τρουθείον ερίσθη εξ αυτών, βοήθεια και όπλο του Σταυρού υπάνσεμνος. Την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον, εργασαμένη φέρον ημέ, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέεις άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστάτην φρουρών τε αγρυπνών και το άθωνος όρος στήλων αηφωτών, ανυμνήσομεν πιστήθειον παΐσιον, εξετούμενοι αυτού τας πρεσβείας προς Θεόν, πραυγάζοντες ομοφρόνος, Θεού Πάτερ Παντίον, των τοξευμάτων του Αλάστορο. O Protector of Australia, Vigilant Guardian, and Resplendent Pillar of Mount Athos, we the faithful let us praise the holy Paisios, and beseeching his intercessions before God, crying out with one voice, deliver us, O Father of all, from the arrows of the vengeful one. Παραμύθιον θείων και προποιείων ασυστών, της έπτην σου εικόνα Θεοτόκε και κτήμεθα, εκ ταύτης χαρ παρέχεις μυστικός, ημίν παραμυθίαν και ισχύν, της εν πίστη εκβώσει έξι ψυχής, παραμυθία δεσποίνα. Δόξα της θαυμασίης σου αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα τη προς ημάς παραμυθία χραντέ. Πίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσων, ουδείς γαράν αμάρτητος, ημισίω δυναμένος, και της μεταστάσιμ δούνε την αναπαύση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Δίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. A protection of Christians unshameable, intercessor to our holy maker unwavering, reject not the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good. Your loving help bring unto us who are crying in faith to you. Hasten to intercede and speed now to supplicate. As a protection o'er all time, Theotokos for those who honor you. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Άγιος τον έχεις αναπαμπόμενος, της Αγίου Φωτήματος καθήμανε,
Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών τον Χρυσάγιον ημών και επίσκεψε εμάς την πιστοτητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μένει μα ακούσαν δικιά ακούσιν. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητα την ατρέπον σε βάσεις της ομάς της θέσης. Πρεσβείες της Αγίας του τόπου και πάνω από τον Αγίον που αναπέμπω σήμερα στη Σάββατο. Ότι Άγιος ευθύνσιμον και σε δικόξενε να πεθάνε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, 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 Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, 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 Both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Holy Immortal, Nadin amis Agios o των Κύριων Σοφία προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ειδώτες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, είναι αδικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργω νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξ έργω νόμου πάσα σάρξ. Είδε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος. Μη γεννητό, εάν γαρά κατέλησε ταύτα, πάλι νοικοδομώ, παραβάτηλε με αυτόν συνίσθημε. Εγώ γαρδία νόμου, νόμο απέθανον, είναι αθεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ο δεν ειν ζωέν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού,
το αγαπησαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρε μου. Your works shall be magnified greatly. You made all things in wisdom. Thank you, Jesus. Let us attend. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are magnified exceedingly. Wisdom. The reading is from Paul's letter to the Galatians. Let us be attentive. Brethren, you know that a man is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law shall no one be justified. But if in our endeavor to be justified in Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christ then an agent of sin? Certainly not. But if I build up again those things which I tore down, then I prove myself a transgressor. For I, through the law, died to the law, that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, ο όνομα Ιάριος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχεν, και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εις ελθύνης των οίκων αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτόν ως ετών 12 και αύτη απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν η όχλη, συνέπνιγον αυτόν και γενιούσα εν ρίση αίματος από ετών 12, ήτης ιατρής, προς αναλώσασα όλων των βίων, ουκ ίσχυσεν, υπουδεν όστερα απευθύνε, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού, και παραχρήμα έστιν ηρήσεις του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς, τι σου αψάμενός μου, αρνουμένον δε πάντων, είπεν ο Πέτρος, και εισήν αυτόν επιστάτα η όχλη, συνέχουσιν σε και αποθλίβουσιν. Και λέγεις, τι σου αψάμενός μου. Ο δε Ιησούς είπεν, ύψα το μου της, εγώ γαρε έγνω δύναμην εξελθούσαν απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθεν και προσπεσούσαν αυτόν, δίνετι αν ύψα το αυτόν, απήγγειλαν αυτόν ενώπιον παντός του λαού. Και όσοι άνθην παραχρήμα, ο δε είπεν αυτήν, θάρση θίγατε ρηπίστη σου σέσο και έσε, πορεύου εις ειρήνη. Ετί αυτού λαλούντος έρχεται της παρά του αρχισυναγόγου λέγον αυτόν, ότι τέθνηκεν η θυγάτηρ σου, μη σκύλε το διδάσκαλον. Ο δε Ιησούς ακούσας επεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβού μόνο πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν ούκα φύκεν εις ελθήν ουδέναμ, είμαι Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον τον αυτή. Ο δε είπεν μη κλαίετε, ούκα πέθανεν, αλλά καθεύδιν. Καταγέλων αυτόν ειδόντες ότι απέθανεν, αυτός δε εκβαλών έξω πάντας
και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον «Υπές εγύρου» και υπέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέκταξεν αυτήν δοθήν εφαγήν και εξέστησαν οι γονείς αυτής, ο δε παρήγγειλεν αυτής μηδέν είπεν το γεγονός. The reading is from the Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, O Lord. Glory to you. At that time there came to Jesus a man called Jairus, who was a ruler of the synagogue. And falling at Jesus' feet, he besought him to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. As he went, the people pressed round him, and a woman who had a flow of blood for 12 years and had spent all her living upon physicians and could not be healed by anyone came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her flow of blood ceased. And Jesus said, "Who was it that touched me?" When all denied it, Peter said, "Master, the multitude surround you and press upon you." But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that power has gone forth from me." And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." While he was still speaking, a man from the ruler's house came and said, "Your daughter is dead. Do not trouble the teacher any more." But Jesus, on hearing this, answered him, "Do not fear, only believe, and she will be well. She shall be well." And when he came to the house, he permitted no one to enter with him except Peter and John and James and the father and mother of the child. And all were weeping and bewailing her. But he said, "Do not weep, for she is not dead, but sleeping." And they laughed at him, knowing that she was dead. But taking her by the hand, he called, saying, "Child, arise." And her spirit returned, and she got up at once. And he directed that something should be given to her to eat. And her parents were amazed, but he charged them to tell no one what had happened. Δύο είναι τα θαυμαστά σημεία τα οποία ακούμε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή. Και όχι απλώς θαυμαστά, αλλά πράγματι συγκινητικά. Ένας αρχισυνάγωγος, ο οποίος λεγότανε Ιάριος, προσέρχεται προς τον Κύριο, πέφτοντας στα γόνατά του και τον παρεκάλεσε να πάει στο σπίτι του, επειδή η κόρη του, η μονάκριβη κόρη του, που ήταν 12 χρονών, ήταν πολύ άρρωστη. Και ο Κύριος, καθώς πήγαινε στο σπίτι του αρχισυνάγωγου Ιάριου, με τον όχλο τον πολύ, τον οποίον ακολουθούσαν τον Κύριό μας, βρέθηκε μία άλλη γυναίκα, η οποία κατά την Ιερά Παράδοση το όνομά της είναι Βερονίκη και λέγεται Αγία Βερονίκη, εορτάζει στις 12 Ιουλίου. Είναι Αγία της Εκκλησίας μας. Αλλά αυτή η γυναίκα, την οποία το Ευαγγέλιο δεν ονομάζει, απλώς αναφέρει αυτή την πράξη την οποία έκανε με τόσο πίστη στην καρδιά της, η γυναίκα αυτή, λέει το Ευαγγέλιο, αιμορραούσε για 12 χρόνια ολόκληρα και είχε δώσει όλα τα χρήματά της και είχε πουλήσει την περιουσία της
για να βρεθεί μια θεραπεία για αυτή την αιμορραγία την οποία είχε. Όταν πλέον δεν μπορούσε κανένας να κάνει τίποτα, τότε πηγαίνει ταπεινά στον Κύριό μας χωρίς να τον ενοχλήσει, χωρίς να του πει τίποτα. Και ταπεινά μεταξύ του όχλου έσκυψε και άγγιξε, λέει, το κράσπεδο του ιματίου αυτού, δηλαδή λίγο από τον χιτώνα αυτού. Και επειδή έκανε αυτή την πράξη με πίστη, κατευθείαν αισθάνθηκε μέσα της ότι το αίμα της σταμάτησε να ρέει. Ο Κύριος όμως, αισθάνοντας ότι έφυγε μία δύναμη από μέσα του, σταμάτησε και ρώτησε ποιος με άγγιξε. Η όχλη και ο Απόστολος Πέτρος λέει, «Μα Κύριε, ρωτάς ποιος σε άγγιξε», λέει, «τόσος κόσμος», λέει, «σπρώχνεται πάνω σου και εσύ ρωτάς ποιος σε άγγιξε». Ο Κύριος, γνωρίζοντας ότι ήταν με διαφορετικό τρόπο, λέει, «Όχι, γιατί αισθάνθηκα να μου φεύγει μία δύναμη». Και όταν κατάλαβε αυτή η γυναίκα ότι δεν μπορούσε να κρυφτεί, ομολόγησε ενώπιον του Κυρίου μας και ενώπιον όλων των κόσμων την πράξη την οποία έκανε. Ο Κύριος φυσικά γνώριζε ποια ήταν αυτή η γυναίκα και γιατί τον άγγιξε, αλλά ήθελε να δείξει την πίστη της, ήθελε να κάνει φανερή την πίστη της σε όλο τον όχλο. Και όταν ομολόγησε μπροστά σε όλους τι είχε κάνει, ο Κύριος τότε της λέει, «Τέκνο μου, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε πλέον με την ειρήνη του Θεού. Πήγαινε εν ειρήνη». Την ειρήνη την οποία επικαλούμαστε, όχι την ειρήνη απλώς του κόσμου, αλλά την ειρήνη του Θεού. Αυτή την ειρήνη την οποία λέμε στις αιτήσεις, «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Και όταν στρέφεται ο ιερέας και ευλογεί τον λαό και λέει «ειρήνη πάση», αυτή την ειρήνη του Θεού μεταδίδει ο ιερέας στον λαό. Γι' αυτό εμείς ταπεινά κάνουμε υπόκληση για να λάβουμε την χάρη και την ειρήνη του Θεού. Σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας, πολλοί άνθρωποι έχουν δει θαυμαστά σημεία να γίνονται σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό η ειρήνη του Θεού για μας είναι το πάν. Μας δίνει την δύναμη να προχωρούμε, να καλλιεργηθούμε, να έχουμε πίστη, να έχουμε δύναμη μπροστά στον αγώνα τον οποίο αντιμετωπίζουμε καθημερινά, τον πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, πήγαινε πλέον εν ειρήνη. Να έχεις την ειρήνη του Θεού μέσα σου, να είσαι καθησυχασμένη ότι ο Θεός πλέον ενεργεί και σε εθεράπευσε και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Βλέπουμε αυτό, από αυτό το θαυμαστό σημείο, και από το άλλο θαυμαστό σημείο το οποίο θα αναφέρω εν συντομία, ότι μόλις έγινε αυτό το θαύμα, ο Κύριος προχωρώντας για το σπίτι του Ιάριου, τον ενημερώνει τον πατέρα αυτόν κάποιος και του λέει, «Μην, λέει, ταλαιπωρείς τον διδάσκαλο, η κόρη σου πέθανε». Ο Κύριος όμως αγνόησε το ότι ήρθε αυτό το μήνυμα και προχώρησε προς το σπίτι. Παίρνοντας μέσα στο δωματιάκι της κορούλας αυτής μόνο τους γονείς και τρεις από τους Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και τους λέει, «Μην κλαίτε, η κόρη σου», λέει, «δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και λέει το Ευαγγέλιο, όταν είπε αυτό το πράγμα ο Κύριος, οι γονείς γελάσανε, γιατί ήξεραν ότι ήταν πεθαμένο το παιδί. Και πάλι ο Κύριος
αγνοώντας αυτή την πράξη των γονιών, βλέποντας ίσως την ολιγοπιστία τους, αλλά γνωρίζοντας ότι είχαν πίστη. Εφόσον είχαν φωνάξει τον Κύριο να έρθει στο σπίτι τους, κάτι καταλάβαν από αυτόν. Αλλά για να δυναμώσει την πίστη τους, αγνόησε το γεγονός ότι γελάσανε και εκείνη τη στιγμή έδωσε ζωή πάλι στη μικρή κόρη αυτή, την 12ετή κοπέλα. Αυτοί φυσικά θαυμάσαν το ότι ο Κύριος ανέστησε την κόρη τους από τον νεκρό. Δύο θαύματα βλέπουμε σήμερα. Την Ανάσταση της μικρής κόρης αυτής και την θεραπεία της αιμορροούσης γυναίκας, η οποία είχε απελπιστεί, μη ξέροντας πώς να βρει βοήθεια από κανέναν ή πουθενά αλλού. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ταλαιπωριούμαστε πάρα πολύ, είτε με αρρώστιες, είτε με ταλαιπωρίες, είτε με δοκιμασίες, είτε με πάθη, είτε με αμαρτίες. Ο Κύριος όμως μας λέει ένα πράγμα, ότι εγώ θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Εσύ σαν άνθρωπος πρέπει να κάνεις αυτό που μπορείς, και εγώ σαν Θεός, ότι δεν μπορείς να κάνεις, ότι δεν είναι στα χέρια σου και είναι αδύνατο, εγώ θα έρθω και να σε συμπληρώσω, να κάνω αυτό που εσύ δεν μπορείς. Η γυναίκα αυτή για 12 χρόνια πήγαινε από γιατρό σε γιατρό. Έδωσε την περιουσία της και τα χρήματά της στους γιατρούς να την κάνουν καλά, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να την θεραπεύσει. Η κοπέλα αυτή, παρόλο που ασθένησε, προσπάθησαν οι γονείς να την κάνουν καλά, ήθελαν ακόμα να φέρουν τον Χριστό, τον διδάσκαλο και Μεσσία, να την θεραπεύσει, αλλά πέθανε. Πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Η γυναίκα, η αιμορροούσα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να στραφεί στον Χριστό ως μία τελευταία ελπίδα. Ο Κύριος είδε τον αγώνα τους και τους επισκέφθηκε. Τους έκανε καλά, τους θεράπευσε. Μπήκε μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο. Και έγινε αυτό για να δείξει ο Κύριος σε όλο τον κόσμο ότι ο Θεός είναι πράγματι με το λαό αυτού. Ότι πράγματι αυτός είναι ο Εμμανουήλ. Στην Παλιά Διαθήκη μας αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας ότι μία παρθένος γυναίκα θα γεννήσει και θα κάνει υιό, και το όνομα αυτό θα λέγεται Εμμανουήλ. Και το όνομα Εμμανουήλ σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί με το λαό Του. Πράγματι, ο Χριστός για μας είναι ο Εμμανουήλ. Είναι ο Θεός ο οποίος σμίγεται και αναγμίεται και γίνεται ένα με το λαό αυτού. Σήμερα ο Απόστολος Παύλος στην Αποστολική Περικοπή λέει «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Εγώ πλέον δε ζω. Μέσα μου ζει ο Χριστός». Ποιος μπορεί να πει ή να τολμήσει να πει ότι μέσα του ζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο Θεός? Καμία άλλη πίστη, καμία άλλη ομολογία και θρησκεία δεν μπορεί ότι να πει ότι ο Θεός ζει μέσα τους. Μέσα στις θρησκείες ο Θεός είναι εδώ πάνω και εμείς είμαστε εδώ κάτω. Και ο άνθρωπος κοιτάει προς τον Θεό ως μία ελπίδα, ως μία παρηγοριά. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε δει και έχουμε ζήσει και ομολογούμε ότι ο Θεός πλέον δεν κατοικεί εδώ πάνω στους ουρανούς και εμείς εδώ κάτω στη γη. Ο Θεός έγινε ένα με το πλάσμα Του, για να γίνει το πλάσμα Του ένα μαζί με Αυτόν.
Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που έκανε ο Θεός για μας. Αυτό είναι το οποίο διαφέρει στην πίστη των χριστιανών με την πίστη άλλων θρησκειών. Ότι ο Θεός ταπεινώνεται για να γίνει ένα με εμάς, να τον ζήσουμε και να τον βιώσουμε. Όταν πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο για την δικιά του την σωτηρία, τότε επεμβαίνει ο Θεός και λέει, εγώ τώρα θα σε σώσω, εγώ θα αναλάβω την ψυχή σου. Δεν μπορούμε απλώς όμως να καθόμαστε εκεί με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε να έρθει ο Θεός ή να ρωτάμε πού είναι ο Θεός όταν έρχονται οι δυσκολίες. Ο Θεός θέλει να βλέπει ότι μέσα μας υπάρχει μία θέληση και ότι αυτή η θέληση είναι πράγματι να ζήσει ο Θεός μέσα μας. Και πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν τόσοι τρόποι οι οποίοι μας λέει η Αγία Εκκλησία πώς να θεραπεύεται κάποιος. Πήγε ένα παιδί στον Άγιο Παΐσιο και αυτό το παιδί είχε ένα πάθος και το πάθος αυτό ήταν της ομοφιλοφιλίας. Αυτό το παιδί ήταν ομοφιλόφιλο και πήγε να βρει τον Άγιο Παΐσιο. Και όταν ομολόγησε στον Άγιο Παΐσιο το πάθος του και ότι δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, τι νομίζεις, είπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Παΐσιος, ούτε τον κατέκρινε, ούτε τον έδιωξε και ούτε του είπε να φύγει ότι εσύ είσαι βρωμιάρης. Άρχισε να μιλάει με αυτό το παιδί και να τον ρωτάει μερικά πράγματα. Του λέει, παιδί μου, ναι, έχεις αυτό το πάθος και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Μπορείς όμως να πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή, λέει το παιδί, μπορώ. Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, του λέει, μπορώ. Μπορείς να προσεύχεσαι 2 φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ, του λέει, μπορώ. Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη στους φτωχούς, του λέει, μπορώ. Και του είπε άλλα πράγματα, το παιδί έλεγε, μπορώ. Του λέει, τότε λέει, κάνε τα 100 που μπορείς και το 1 που δεν μπορείς, λέει, άστο να στο πάρει ο Θεός, να το αναλάβει ο Θεός αυτό. Έτσι αγαπητοί αδελφοί, εμείς να μην κοιτάμε και να μην προσκολιόμαστε σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, στις αδυναμίες μας. Ναι μεν, έχουμε αδυναμίες. Να κοιτάμε όμως αυτά που μπορούμε. Ο άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Άχρηστος δεν είναι κανένας. Ο Θεός δεν έπλεσε κανέναν χωρίς μέσα του να έχει χαρίσματα, χωρίς να έχει μέσα του δυνάμεις. Μας έπλασε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών και να αγιαστούμε. Ας κοιτάξουμε τις δυνάμεις μας, αυτά που μπορούμε να κάνουμε και αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, να μετανοούμε και να τα παραδίδουμε στα χέρια του Θεού. Και τότες να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος πράγματι θα μας θεραπεύσει και θα μας αναστήσει από το σκότος που πολλές φορές μας κυριεύει, ούτως ώστε πράγματι να γίνουμε παιδιά της αιωνίου βασιλείας. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, σοφία πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί τη δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και το σώματα από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστηση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης, λατρεύουσιν σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων,
και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη εσύ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αϊν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία. Του Κυρίου Δεϊθόν, Κύριε Λέησον, ο δυσάξιος των συνδεδεμένων της αρχικής επιθυμίας και δουλειάς προσέλκης τύπους εγγύζει την λειτουργή της βασιλεύτης δόξης. Του γαρδία κολλήτσι με το και φοβλών και αυτές τις απορρανές δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφα του και αμέτρη των ψηφιλανθρωπία αναπέλεπτος και αναδιώτος για τους άνθρωπους και αρχαιρεύσε την εκκλημάτησης και της λειτουργικής τάφης και ομάδου την ιερουργία που παρέδωκα σημείως της πόλης των απάντων. Συγχαρμόνος, Κύριε Θεός, ημών δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου και ρουφικό υποκόμενος όταν της Σεραφείου, Κύριος και Βασίλειος του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και λίγης αγαπαμόμενος. Σε τρίδες ο πόντο μόνο αγαθών και βίκων, επιβλέψουν επιμέτων αμαρτωλών και αχρίων του Ιησού, και καθαρισόμουν την ψυχή και την καρδία που συμπηρήσεις πονηράς, και ικανοσόμουν τη δύναμη του Αγίου σου πνεύματος, ενδυμένων τη δυσχέρα της σιγάρ προσέρχομαι και με στον αμαρτό αυχαίνω και νέο μέσο. Μη αποστρέψεις του πρόσωπού τους απ' εμέ. Μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου. Αλλά αξίως σου προς ελευθύνηση είναι μου το αμαρτωλού και αναξιοδομώ σου τα δωρατά αυτά. Σιγάριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος και στέω Θεός ημών. Και εσύ τη δόξανε να πέμπομαι συν το ανάδειο σου Πατρί και το Παναγίο και γαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Ήτα χειρουφήνης δικός εικονίζοντες και το ζώπιο τριάδι των τρισάγιων και των προσάδων εσπάσαν ήμουν και την αποθόμεν θα πέμπει ως τον βασιλεία των όλων υποδεξόμενοι. Σε γενικές αοράτος των υφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήτα χερουβή μυστικός εικονίζοντες και το ζώπιο τριάδι. Τον τρισάγιον ύπνο προσάδων εσπάσαν ύπνο την κοινά που δω μεθαμέρινα. Ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη. Σε γενικές αοράτος των υφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήτα χερουβή μυστικός εικονίζοντες και το ζώπιο τριάδι. Τον τρισάγιον ύπνο προσάδων εσπάσαν ύπνο την κοινά που δω μεθαμέρινα. Ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη. Σε γενικές αοράτος των υφορούμενων τάξης. Αλληλούια. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ημών και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Θυμία μας υποσφέρουμε εις Θεό Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής προσδεξάμενος εις τον ουρανό της αισθήνη, αντικατάπτωσε με την χάρη του Παναγίου σου πνεύματος. Ανάσταση Κύριος του Θεάς άμενος, εις τον άγιο Χριστόν των μόνων αναμάτων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνήτων Αγίας Αναστήσεων, σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου και τα δεδομά σου ονομάζω, επιπάρτησε Χριστός του Αγία Αναστήσεων, και του καλύτερου Θεού της Αγίου, χαράν ολοκληρώσεων, και απαντούς ευλογούμες τον Κύριο ημών με την Ανάσταση αυτού, σταυρός του ερυκομήνας δίμας, θανάτων θάνατων Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Αγαλιάζει την προσκυνήσή του σου, κύριε, το χείλημα ανοίξει. Ο Θεός συλλάσσεται το Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αείμ, και εις τους αιώνας των αιώνων. May the Lord our God remember all of you and all pious and orthodox Christians in his kingdom, now and forever, and unto the ages of ages. Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελώνου, το άχραντο σου σώμα, ειδώνει καθαρελίσσας και αρώμας, εμνήματι κοινοκυδεύσας επέθετο, της μυροφόρης γυναιξή παρά το μνήμα και στάσου άγγελος εγώ, τα μοίρα της τιμής υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθορά σε δίκαια λόγιος. Ότι το κατήλθες προς τον θάνατο η ζωή αθάνατος, τότε τον άδειν ενέκρουσες τρέστρεπη της θεότητος, ότι δε και τους τεχνιόντες εκ των καταστολήνων έστησες. Πάω σε δυνάμεις του Θεού Κράτους, ζω τότε Χριστός.
πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης τρίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. That this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. For that which is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful. And for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Commemorating our all-holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, who alone are holy and accept a sacrifice of praise from those who call upon you with all their heart, receive also the prayer of us sinners and bring it to your holy altar, and enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices on behalf of our sins and the failings of the people, and make us worthy to find favor before you, so that our sacrifice may be acceptable to you, and the good spirit of your grace may dwell on us, and on these gifts presented, and on all your people. Διά των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι αγαπήσομεν αλληλουσίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωριστό. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εσένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και υγιής ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτην ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven
and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became human, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, in the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλόν, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνη, θυσίαν εν ένσεως. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit, be with you all. And with your spirit. Άνος χόμεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριον. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right to sing to you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship in every place of your dominion. For you are God, inexpressible, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever-existing, ever-the-same. You and your only begotten Son and your Holy Spirit, you brought us from non-being into being, and when we fell, you raised us up again and left nothing undone until you brought us up to heaven and bestowed on us your kingdom to come. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, and for all the benefits known and unknown, seen and unseen, that have been granted to us. We give thanks to you also for this liturgy, which you are pleased to accept from our hands. Though thousands of archangels and myriads of angels attend you, the seraphim and the cherubim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings. Τον επινίκειον ύμνον, άδοντα βόντα και κραγώτα, και λέγοντα Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος, Σαββαός, πλήρης ο ουρανός, Άγιος και Παναγιός, η γη, η δόξη σου, Ωσάνα εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, Ωσάνα, ο εν της υψίστης. He took bread in his holy, pure and blameless hands, gave thanks and blessed, sanctified, broken, gave it his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body which is broken for you, for the forgiveness of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after supper, he took the cup, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινώμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering then this commandment of the Savior and all that has been done for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascent into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. The Sancton Son, si prosferomem kata panta. Και δια πάντα σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν,
Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθά Σου, Θεός ημών. Έτι προσφερομέν Σοι τη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία. Και παρακαλούμεν Σε και δεόμεθα και εικαιτεύομε. Κατάπεψον το πνεύμα Σου του Αγίου εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέει σώμε. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέει σώμε. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέει σώμε. Και πίσον το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού Σου. Αμήν. Το δέντο ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού Σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα Σου του Αγίου. Αμήν. 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 So that to those who partake of them, they may be for vigilance of soul, for the forgiveness of sins, for communion with your Holy Spirit, for the fullness of the kingdom of heaven, for boldness before you, not for judgment or condemnation. Again, we offer you the spiritual act of worship for those who have gone to their rest in faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit perfected in faith. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Αξίον εσύν όσα Χριστός μακαρίζεις σε την Θεοτόκου. Την αημακάριστον και πάντα μόμιτον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δόξω κέραν ασυγκρίτως τον εξαφήν Θεόν λόγον εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω Νίσθητε, Κύριε, πλέον των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νίσθητε, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Σου Εκκλησίας και με μνημένη των μερίτων και επί πάντα σημάς τελέη Σου εξαπόστημα. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες και επ' εμάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες και επ' εμάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες και επ' εμάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες και επ' εμάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες και επ' εμάς. Εμπρότης μνήστηθη Κυρία του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, όν χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμονγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών. Μνήστηθη Κύριε. Και δώσει μην εν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου.
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ will be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints, again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God, who has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, our Lord. And make us worthy, Master, that we may with boldness and without condemnation dare to call upon you, the heavenly God as Father, and say, Pater imon, ο εντις ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. To you, O Lord. Through the grace and compassion and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. Προσκομέν τ' Άγια της Αγής εις Αγίος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the highest. Αλληλούια. Τον Ζωπιόν σου σταυρών, απάντος προσκυνούντες Χριστέ, ο Θεός την τριμερών σου Ανάστασιν δοξάζομεν, δι' αυτής γαράνε καινήσας, την καταφθαρίσαν των άνθρωπων φύσιν πάντοδη. Εις ουρανούς ανώδων καθυπέδειξας ημίν, ως
μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. You resigned at the penalty for failure to obey at the tree. When you, O Savior, voluntarily were nailed to the tree of the cross, as God you broke the bonds of death, when you descended to the nether world, O mighty one. And now we honor your resurrection from the dead, and we sing in exultation. Glory to you, O Almighty Lord. Ηλασσάδου συνέτριψας, Κύριε, και το σωθανάτο του θανάτου το βασίλειον έλυσας, γένος δε το ανθρώπινον εκθοράς, ηλευθέρωσας ζωήν και αφθαρσίαν, το κόσμο δωρισάμενος και το μέγα έλεος. Everybody come, let us extol the Savior's resurrection on the third day, through which we were released from inescapable imprisonment in the netherworld, and we all have received life and freedom from decay, and let us sing to him, oh uniquely benevolent Lord. You were crucified and buried, and you rose. We pray you save us by your resurrection. Άγγελοι και άνθρωποι, σωτήν την συνυμνούσιν τριμερών εγέρσιν, δις κατηβγάστη της οικουμένης τα πέρατα και της δουλείας του εκτρού πάντες ελυτρώθημεν κράζοντες ζώων, ποιε παντοδυνάμες ότι σώσον ημάς τη Αναστάση σου, μόνε φιλάνθρωπε. You crushed the gates of bronze, and you shattered the bars, and then you raised the human race, which had fallen, O Christ God. And so we join our voices and sing to you, glory to you, O Lord, who arose from the dead.
εκ Πατρός σου γέννησις, άχρονος υπάρχει και αηδίος, ή εκ Παρθένου σάρκωσις, άφραστος ανθρώπης και ανερμήνευτος, και εις Ιάδου κάθοντος, φοβερά διαβόλο και της αγγέλης αυτού θάνατον γαρπατήσας, τριμέρος ανέστης αυθαρσίαν παρέχων ανθρώπης και το μέγα έλεο. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, faith and love, draw near. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas. But as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Εις γενέστομι το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσο πολύ τρόπον αλεξιτήριον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι δε δηλώθεις έργησα το πίσω δειλέως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος ανάξιος υπάρχω Χριστέ της με τους ιάς εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Γεια αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο
αξίωσον με τούτον τρώγοντας σώζεσθε. Glory to you, our God, glory to you. O Christ, grant me a faucet of cleansing teardrops to wash away the stain of my heart's defilement, that purified by them and with a good conscience, O Master, I may come to you with fear and faith, and with love partake of your holy gifts, O Lord. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστο μητών πτεσμάτων, το άχραντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνία και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλλοτρίωση. Most holy Θεοτόκος, save us. O Virgin Maid, you are the all holy table of the bread of life, the Son of God, who for mercy came down and gave new life to the world and saved it. Now I, who am unworthy, earnestly entreat that you count me worthy to eat it and to live. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, η θέλησας δήμα σαρκωθείς πολυέλε, τη θύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν ηκετεύωσε και τα αίμα εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσον σου του μυστικού Θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπέρ Αγία Θεούτο και σώσον ημάς, ηλέωσε και μη τον εν σπλάχνον σου δεσποινά, και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και αμεπτών, όπως εις δεχομένους των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι, καθώς προέφης Χριστέ, γενέστο δι το ευτελή δούλο σου, και ναι μη μείνον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξ, glory to you, our God, glory to you. O Word of God and God, may the life coal of your divine body be illumination to me, be darkened, and may your holy blood be purification for my defiled soul. Υπέρ Αγία Θεοτόκ και σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού,
της ευωδίας των σεπτών σκήνωμα, τες εσ ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Glory to you, our God, glory to you. Savior, hallow my intellect, soul and heart and my body, so that I may worthily approach your awe-inspiring mysteries, and not eat and drink judgment upon myself. Δόξασι ο Θεός, ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκη ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ, μυστηρίων σου. Υπέρ Αγία Θεοτόκεσσόσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχομένων της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε εις εσύ. Τον άρτον Χριστέ λάβην μη περίδεις με το σώμα το σον και το θείον νήμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γεννητό, γεννητό δε μη, η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Glory to you, our God, glory to you. Immortal, O Christ, are your mysteries of which I am partaking. May this become for me the source of light and life, dispassion and every good. May it give me growth and advancement in divine virtue by your grace, that I may glorify you, only good and merciful Lord. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, Χριστή παθών και εχθρών και αναγκών, και πάσης θλίψεως, τρόμο και ποθό προσιόνταν ημ. Μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Most holy Theotokos save us. O made full of grace, you ineffably gave birth to Christ the Savior. Now I, your unclean servant, pray to you who are most pure and immaculate, as I now prepare to go forward to receive the Holy Eucharist, completely cleanse me of impurities of body and soul. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου, Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέσθε καμέ καταξίωσον
των απεγνωσμένων, ο Θεός, ο Σωτήρ μου. Glory to you, our God, glory to you. To your compassion I have run, and with fear I cry to you, the only good one. As you said, so abide in me, and let me abide in you. For trusting in your mercy, I eat your all-holy body, and drink your blood, O Savior. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθός η Κύρος και ως η φόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος, ο πύλος μετέχων και αμφθαρτοποιούμε. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιαιρετών τριάδα προσκυνούντες αυτή γάρη μας έσωσεν. Σώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσης τη δόξη σου. Σώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσης τη δόξη σου. Σώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσης τη δόξη σου. Λογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. That we may sing of your glory, for you have made us worthy to partake of your holy, divine, immortal, and life-giving mysteries. Keep us in your holiness that all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Attend, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly and life-giving awesome mystery of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked that this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, and to you we offer glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and to the ages of ages. Amen. Let us go forth in peace in the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Holy Father, give the blessing. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance, protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Αμήν το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος.
Στο όνομα Κυρίου ή ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίης σου εισακώντας δεήσεις και εκκληρών, τα προς το συμφέρον αιτήματα ημών ευλόγησον των άρτων τούτων, υπό των δούλων σου, Γιασεμή, Γεωργίου, Δημητρίου και Λουκά, προπαρασκευασθέντα και νυν προσφερόμενον εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν, ανθώ παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μάρτυρός σου, φανουρίου του νεοφανούς και θαυματουργού, απίλαυσον και εις πνημόσυνον των ευσεβώς τηλεοθέντων και τούτος μεν ανάπαυσον εν τη βασιλεία σου. Ημάς δε πάντας εν υγεία διατήρησον ποιούντας εν ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστίαν επί πάση της δωρήμασής σου αναφέροντας. Ειρήνευσον τη ζωήν ημών παράσχου ημίν τα προσωτηρία αιτήματα. Δωρούμενος ημίν τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου. Πρεσβείες της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος φανουρίου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ουράνιον εφήμνιον εν γη τελείτε λαμπρός, επίγειον πανηγυρίν είναι εορτάζει φέτρος, αγγέλων πολίτευμα, άνωθεν υμνοδίες εφημούσι τους άθλους, κάτωθεν εκκλησία την ουράνιον δόξα. Οι νεύρες πόνης και άθλης της εις φανούρι ενδόξε. There are a few thoughts running through my head today on what to share with you for my sermon this morning, and I'll try as much as I can, as best as I can, to make it make sense. Because there are so many things over the past few days and upcoming days that have happened and that are happening, a number of feast days, which I think are important, that shouldn't go unnoticed by us. Because we're in a lot of danger, and that danger is losing our identity, not our culture, but our identity, who we are. Our parents and grandparents, well, at least most of ours, for those who have not converted to the faith, but for a lot of us who were born into the Orthodox faith and baptized as infants, as young Orthodox Christians, we received that faith from parents and grandparents. And they were embedded in that faith. Why? Because their culture was embedded in that faith. It was very difficult to be a Greek and not to be Orthodox. Very difficult. Because everything that is part of the Greek culture is also intertwined with the Greek faith, or with the Orthodox faith, I should say. And so it was very easy for them to follow their faith because their culture and their lifestyle revolved around that. Today, here where we are, in Australia, and now that slowly, slowly, that generation is leaving, we are adopting a new way of life. The truth is that we're adopting a new culture, something which is very foreign to our parents and grandparents, but for us is becoming very normal and natural. And I think that is very normal, and that's what's going to happen. But the danger of that happening here is that by accepting or becoming part of this culture, the Anglo-Australian culture, is that we also lose our identity as Christians. Let me bring an example for you. Every single holiday in Greece is marked with a certain feast day of the church. And so, for example, yesterday was the 28th of October. We know it was the National Independence Day, where
the Greek said the no, the όχι, to the German and Italian invaders in 1940 during the Second World War. So it was the fight for independence, but we also celebrated the feast of the Mother of God, the holy protection of the Theotokos. And that feast was moved from the 1st of October to the 28th of October so that it can be intertwined and coincide with our National Day of Freedom. Why is that? Many of us celebrate our ancestral heroes, but a lot of us don't know what happened on the battleground. For example, there are still letters to this day that have been preserved by our soldiers which fought in the war in 1940, saying that in front of them, they are fighting, but in front of them, they can see a woman dressed in black, which is sheltering and covering them from the enemy. Many soldiers witnessed our Virgin Lady Mother in the battlefield protecting them. And so it was to the astonishment of the entire world that the small Greek army was able to hold back the massive German army, which had conquered pretty much that whole northern area. And so, and everyone was wondering how this was even possible. And that's where the famous quote came from Winston Churchill, that no longer do we say that Greeks fight like heroes, but heroes fight like Greeks. And so it was very natural for the church to move the Feast of the Protection of the Mother of God from the 1st of October to be on the 28th of October, so it coincided with these events, since our very men who fought witnessed the protection of the Mother of God on the battlefield. Now, today, a lot of our holidays here in Australia, the Anglo culture celebrates what? We have holidays for grand final now, that's a day off. For the Melbourne Cup, that's a day off. The Queen's birthday, and all these other days off that we have holidays, which have nothing to do with our faith and who we are. So that's the Anglo-Australian culture. That's who they are. The days that we know from our culture is days like yesterday, the 25th of March, again the Day of Independence, but also the feast day of the Annunciation of the Theotokos. Pascha, obviously, the 15th of August, which is the Dormition of the Mother of God, the day of where we celebrate the Holy Spirit, the Three Hierarchs, which is a school feast day. The children go to church on that day to celebrate the Three Hierarchs, the saints of education. So you see how our culture revolves around our faith. And so that's so important not to lose that. All of you, at least most of you, have been given a Christian name. And I persist on this when people come to baptize their children and they say, for example, that they want to baptize their child, I don't know, Sky or whatever, Craig. And I said, you can call your child Craig. I don't care what you call it, but you need to give your child a Christian name. You need to give it an identity so that it can have someone to look up to, someone that it can consider as its own hero and protector, something that has meaning. The day before, on the 26th, was the feast day of Saint Demetrios. How many of us have people in our family who have the name Dimitrios? I remember back in my parents' times, when someone's feast day came up, first of all, it was more important than their birthday. We didn't celebrate our birthdays. Greek culture doesn't celebrate birthdays, just so you know. Greek culture celebrates name days. Why? Because when you're celebrating your birthday, you become the center of attention.
Everything revolves around you because I was born on this day. It's very egocentric. But when we celebrate a name day, we're celebrating our saint, my protector, the person who I was named after, the person that I pray to and prays for me in heaven. That's why for us, in our culture, we celebrate name days. And on name days, we go and visit people and we wish them a happy name day. And we give them gifts and they get us here. And that's what happens so that we can remember those days. How many people do we have that we know is called Dimitri in our families or amongst our friends? And how many people celebrated the feast day of Saint Dimitri's? Very few. Let me tell you a little bit about Saint Dimitri. Saint Dimitri was a young man. He was a soldier. And we call him a saint. And usually when people think of saints, they think of, to be a saint, you need to be some sort of priest, a monk, a nun. You need to run off into the mountains and hide from the world in order to be a saint. Saint Dimitri was none of that. He was neither a priest. He never wore black robes. He didn't have long beards. He was a soldier in the Roman army. He was young, about 20, 21 years old. When he embraced, there was something different about him, but that he was a Christian. Unlike most people in the Roman army, he was a Christian. And he made it to the top ranks of the Roman army. And when the famous emperor at the time, totally brain freeze, I forgot his name. Valerius. The emperor Valerius at the time found out that he was Christian, tried to give him even more power if he renounced his faith. The young Dimitrios said, "There's nothing that you can possibly offer me that will make me renounce my faith in Christ." And so he was taken and he was thrown into an old bath house that was no longer used. And that became his prison, this old bath house. And in the bathhouse, he was tempted by the devil. They threw women in there, prostitutes basically, so that they can try make him sin. And rather than him sinning, he was converting them and they were becoming Christians. And eventually one of his friends came to visit him. His name was Nestor, another young man who wanted to fight a gladiator called Laios in the arena. As you know, back in those days, in the ancient Roman days, people's entertainment was watching people fight in the arena. And there was this unbeatable gladiator, his name was Laios. And this young man, Nestor, who, according when you read the life of Saint Dimitrios, still the hairs of his face still hadn't started growing. That's how young he was. Wanted to fight Laios, this unbeatable gladiator. So he went to Saint Dimitrios and he said, "In order for people to see the strength of our faith, I want you to bless me so that I can go fight Laios." And Saint Dimitrios made the sign of the cross over his head, over Nestor's head, and said, "With my blessing, go and fight him." And so when his turn came into the arena, the young Nestor took his sword. And when they saw him, everybody laughed, thinking, "How can this young boy possibly beat this undefeatable gladiator, which grown strong men haven't been able to defeat him?" And Nestor charged at Laios and said, "In the name of the God of Dimitrios, protect me. The God of Dimitrios, protect me." And he went and with his dagger, he stabbed Laios, immediately killing him to the astonishment of the people, not only because he beat this gladiator, but because of the confession of faith that he made. "The God of Dimitrios, protect me." And who was the God of Dimitrios? The God which we have and which we know, the Trinitarian God, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
And so upon hearing this, the soldiers immediately were ordered to go into the bathhouse where Demetrios was held as prisoner. They took their spears and they speared him in his right side to death, just like they did with Christ on the cross. And that's how Saint Demetrios died, a young soldier who refused to renounce his faith, but shed his blood for the love of Jesus Christ. Something even more remarkable about Saint Demetrios is, any of you who have visited Thessaloniki would have visited the church of Saint Demetrios, the massive, big basilica, which is dedicated to the memory of Saint Demetrios. That was the place where he lived and he died. And so there's a church that's been erected there and has been there now for at least 1600 years. And in that church they have his reliquary. They have his skull and a few of his relics. And the remarkable thing about this is that every year on the feast day of Saint Demetrios, a fragrant liquid starts to pour out from the relics of Saint Demetrios, which is called myrrh. And so after the feast day of Saint Demetrios, like days like this, and you can even see this on YouTube as well, thousands of people gather into the church of Saint Demetrios, along with the bishops and priests. They open up the casket, the reliquary, which his relics are, and with cotton ball, they take all the liquid, the myrrh, that has come out from his relics. And they gather it and they give it to the faithful as a blessing so that they can keep it. It's one of the miracles of our living faith that reoccurs every single year, except on years which Saint Demetrios wants to show that Greece is in danger. And there have been years when no myrrh has come out of his holy relics and something bad has happened in Greece, as a warning for the Greeks and for the world to repent. You see, these are our feast days. And sorry to burst some people's bubbles, but in a few days we celebrate Halloween. Now we've started to adopt American traditions and a lot of people are celebrating Halloween. And let me just tell you, Halloween has nothing to do with our identity as Christians. If you are a Christian, you cannot celebrate Halloween, because Halloween's roots come from paganism and demonic worship. That's what they are. It's got nothing to do, not only does it have nothing to do with our faith, but it's totally contrary to our faith. It has to do with pagan demonic worship. That is the roots of Halloween. And that's why our children should not be involved in such celebrations. If we want them to be involved in something, involve them in things of our faith, so that we can be strong as well, so that we can also be confessors of our faith, like Saint Demetrios was, like Saint Nestor was, and so many other multitudes. Saint Paul says, you have such a great cloud of witnesses. In other words, you have so many people that you can idolize literally and look up to. So many people that can protect you and can carry you. And yet we choose to ignore all of that so that we can become one with the secular world, with secular society. And then what happens is we become totally disconnected with God, with our roots, and with our faith. And when we lose our faith, we lose the very foundations of life. Life becomes one big burden. Life becomes anxiety. It becomes difficulty. Life becomes dark because we are absent of the light that Christ gives us. May the prayers of all the saints and Saint Demetrios, brothers and sisters, allow Christ
to shine the true light in our hearts and in our lives. Amen. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, των Αγίων χωρός έβρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου, έβρον καγό την οδόν διά της μετανοίας, του απολωλός προβατών εγώ ημίν, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ο πάλεμεν εκ μειών το πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας. Παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθη. Εις το καθομοίω συνεπανάγαγε το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. I am an image of your inexpressible glory, though I bear the scars of my transgressions. In your loving kindness, Master, have compassion and cleanse the person you have formed. Grant me the homeland for which I long. Once again, make me a citizen of paradise. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους Σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δικαίοι εκλάμψουν συνόρθως θύρες, τους και κοιμημένους δούλους Σου ανάπαυσον παρόρων αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασο. Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσε μνή η Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Διες γένος των ανθρώπων εύρωτο την σωτηρίαν. Δια σου ευρημεν παράδεισον Θεότο και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν Θαού και στη πόνος που λείπιουστε, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων Σου σώτερα να παύσον, φυλά τον αυτάσει στην μακαρία ζωήν, την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύσιν Σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι Σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων Σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σύ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν και τας οδυνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων Σου σώτερ ανάπαυσο. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχρεντος παρθένος, η Θεόνα φράστος κι ίσασα, πρέσβε δε του ελεηθήνε, τας ψυχάς των δούλων Σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου, Δεόμεθάς επάκουσον,
και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Νικολάου, Ελπινίκης, Χρυσταλίας, Παύλου, Εκατερίνης, Στυλιανής και Γεωργίου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών, Πάμπλη μέλημα εκούσιον δε και ακούσιο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε όπως ελέησον. Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτό αμαρτιών παρά Χριστό του Αθανάτο, Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Let us pray to the Lord. Lord have mercy. O God of spirits and of all flesh, you have trampled down death, made the devil powerless and given life to your world. Give rest, Lord, to the souls of your servants, Νικόλαος, Ελπινίκη, Χρυσταλίας, Παύλου, Εκατερίνης, Στυλιανής and Γεωργίου, who have fallen asleep in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment from where pain, sorrow and sighing have fled. As a good and loving God, forgive every sin committed by them, whether in word, deed or thought, for there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin, your righteousness endures forever, and your law is the truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servants, Nikolaou, Elpinikis, Christalias, Pavlou, Ekaterinis, Stylianis, and Georgiou, who have fallen asleep, O Christ, our God, and to you we offer glory, with your eternal Father, and your all-holy, good and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Aeonia se simnimi aksomakaristi, keimnisti adelfi imon. May your memories be eternal, however memorable and worthy of blessedness, brothers and sisters. Aeonia se simnimi aksomakaristi, keimnisti adelfi imon. Aeonia imnimi. Aeonia. Αιωνία αυτών η μνήμη. Eternal be the memory. Eternal be the memory. Eternal be the memory. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη αυτών. Ωραία. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα του Νοεμβρίου έχει βγει. So we have the program for November up. It's either, you can find it either online on our Facebook page or either there a hard copy you can take from there, the candle stand, so that you are aware of the different services and things that we're doing throughout the month. Την Πέμπτη που είναι πρώτη του μηνός, Τετάρτη, συγγνώμη, που είναι πρώτη του μηνός Νοεμβρίου, είναι του Οσίου Δαβίδ και των Αγίων Αναργύρων, και επειδή υπάρχει το παρακλήσι του Οσίου Δαβίδ στην Παναγία Σουμελά στο Κύλο, θα πάμε εκεί να λειτουργηθούμε την Τετάρτη. So on the 1st of November, we celebrate Saint David and the Holy and Mercenary Doctors Cosmas and Damien. And we, because there's the chapel at East Kilo, Panagia Sumela, we go there for the service in the morning. Και το Σάββατο το πρωί, του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη, του Ποντίου από τη Δράμα, εορτάζει το μοναστήρι στο Τζιλόν, και έτσι θα πάμε εκεί το πρωί να λειτουργηθούμε. So on Saturday morning, for the feast day of Saint George of Drama, the new Saint George. His feast day is on Saturday, the 4th of November, and we'll be going up to the monastery in Geelong for the divine liturgy there in the morning. Στις 12 του μηνός, που είναι του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, πέφτει Κυριακή φέτος, και έτσι στην ημέρα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος θα κάνουμε γεύμα εδώ, μεσημεριανό, μετά από την εκκλησία. Θα πάμε δίπλα στο χολ για ένα γεύμα προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, και κάτι να κάνουμε πριν αρχίσει η νηστεία των Χριστουγέννων, που αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου. Όσοι θέλετε να έρθετε δίπλα για το γεύμα, μπορείτε να το πείτε στην Αναστασία ή να τηλεφωνήσετε
στο γραφείο της Εκκλησίας και θα σας γράψει, είναι 40 δολάρια για τους μεγάλους και 20 δολάρια για τα παιδιά. So on the 12th of November, we'll be having a luncheon for the feast of Saint John the Merciful, one of the patrons of our church. And so that falls on a Sunday this year. And it's also a few days before the Christmas fast commences, starts. Christmas fast starts on the 15th of November. So we thought we would do a luncheon in honor of the saint and to get together before the fasting starts, to eat together as a family. It's $40 for adults and $20 for children. You can either call the church number, the church office, weekdays 3 to 6, or let Anastasia know so you can book your seats. After. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά του Οσίου Πατρός ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Οσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας και των Οσίων Αβραμίου και Μαρίας της Ανιψιάς αυτού, όντι μνήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Ναι. Χρόνια πολλά στην Αναστασία μας, να την χαιρόμαστε. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα σε εμάς.